Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Εκπτώσεις στις ασφαλιστικές εισφορές επαγγελματιών, επιστημόνων και αγροτών από το 2019 προβλέπει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας. Στην περίπτωση των ελεύθερων επαγγελματιών και αγροτών, η εκπτώση φτάνει έως το 33%, ενώ για μηχανικούς και δικηγόρους το ποσοστό ανεβαίνει στο 44%. Για τους νέους επιστήμονες τώρα, με έως και 5 χρόνια ασφάλιση, η μηνιαία εισφορά για κύρια σύνταξη από το 2019 θα ανέρχεται στα 54 ευρώ, η μηνιαία εισφορά για επικουρική σύνταξη στα 27 και η μηνιαία εισφορά για εφάπαξ στα 16 ευρώ. Αφαιρέθηκαν από τον δίκτυο MSCI Standard Greece οι τίτλοι της Εθνικής Τράπεζας, της Τράπεζας Πειραιώς και της Eurobank, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στον MSCI Small Cap. Όλες οι αλλαγές στους δείκτες θα τεθούν σε ισχύ μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης στις 30 Νοεμβρίου. Η έξοδος των Εθνική Πειραιώς και Eurobank από τον δίκτυο MSCI Greece συνεπάγεται πως Index Funds θα αποεπενδύσουν από αυτές ή πως θα υπάρξουν ρευστοποιήσεις στο χρηματιστήριο. Βουτιά 7% σε χαμηλό έτους, λίγο πάνω από τα 55 δολάρια το βαρέλι, σημείωσε χθες Τρίτη η τιμή του πετρελαίου, συνεχίζοντας για 12η ημέρα την κατρακύλα ρεκόρ που προκαλεί ανησυχία για ανισορροπία στην παγκόσμια προσφορά και ζήτηση. Η τελευταία πτώση έρχεται στον απόϊχο της προειδοποίησης του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προς τη Σαουδική Αραβία και τον ΟΠΕΚ να μην προχωρήσουν σε μείωση της παραγωγής τους. Πτωτικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης με τον γενικό δικτυμόνα και μέσα 633,91 μονάδες, καταγράφοντας απόλυση 1,57% σε πτώση και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.